Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα το απόγευμα στα Χανιά συγγενείς και φίλοι στο Μιχάλη Ανδριανάκη. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης, καταγόμενος από τον Αποκόρονα, υπήρξε ενεργός πολίτης και αρχαιολόγος πεδίου μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του. Τεράστια η συμβολή του στην πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, αρχαιολόγος του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και επί σειρά ετών διευθυντής της 13ης και της 28ης εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για την αποκατάσταση των Βυζαντινών και Ενετικών Φρουρίων στην Κρήτη. Πλήθος φορέων έστειλαν συλληπιτήρια μηνύματα για το τελευταίο του ταξίδι. Είμαστε εδώ για να αποχαιρετήσω έναν άνθρωπο, ο οποίος αγάπησε τα Χανιά και δούλεψε όλη τη ζωή σκληρά για να περισσώσει, για να συντηρήσει, για να διασώσει τον πολιτισμό. Ήταν ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά για την διάσωση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, για την ανάδειξη και τη γνωστοποίηση της αξίας που αυτή φέρει ευρύτερα στην κοινωνία. Η απώλεια του είναι αναμφισβήτητα δυσαναπλήρωτη, ωστόσο θα έχουμε το έργο του, το οποίο θα μας συντροφεύει πάντα. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ο Μιχάλης υπήρξε έγκριτος επιστήμονας, αφοσιωμένος δημόσιος λειτουργός, ενεργός πολίτης και για μένα προσωπικά άριστος συνεργάτης και φίλος. Υπερασπιζόταν την αναγκαιότητα της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν δίσταζε να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του. Ο Μιχάλης Ανδριανάκης έφυγε πρόωρα, είχε ακόμα να δώσει πολλά». Το μάχημο αρχαιολόγο αποχαιρέτησε και εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Το ανασκαφικό, αναστηλωτικό και συγγραφικό του έργο στη ζωγραφική, αρχιτεκτονική και τις βενετσιάνικες οχυρώσεις είναι τεράστιο και αποτελεί παρακαταθήκη για όλους όσοι ασχολούνται με την περίοδο αυτή της αρχαιολογίας στην Κρήτη. Ήταν μεγάλη τιμή η κοινή πορεία μαζί του. Τον ευχαριστούμε για τη γνώση, τη στήριξη και την αγάπη που μας πρόσφερε απλόχερα. Η τελευταία του συνέντευξη για τον πίνακα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, που βρέθηκε στο χωριό Τσιβαρά τυχαία και κομμένη με σάρακα, δόθηκε από τον ίδιο στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο της Κρήτη TV τον περασμένο Μάρτιο μαζί με τον Νίκο Γιγουρτάκη. Τα στοιχεία, ας πούμε, τα τεχνοτροπικά είναι αρκετά και σε σχέση με τις εικόνες που έκανε όταν ήταν, τις λίγες βέβαια εικόνες που έχουμε από την Κρήτη, όπως είναι η κίνηση, η κίνηση του Σύρου, ναι. Και κάποιες άλλες, όπως και ο Άγιος Λουκάς και ακόμη και η βάφτιση εκεί του Ηρακλείου, και από εκεί βρίσκει κανείς στοιχεία. Ήταν παράλληλα μέλος της πρωτοβουλίας ενάντια στην εκποίηση των μνημείων στο Λόφο Καστέλη, αγωνιζόμενος για την προστασία των μνημείων από την εμπορική εκμετάλλευση και την ξενοδοχοποίηση. Ο σπουδαίος επιστήμονας και επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 74 ετών, μετά από νοσηλεία 3 εβδομάδων στην Ευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων, σκορπίζοντας θλίψη σε όλη την Κρήτη.